Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, καλή σας μέρα. Τι μου κάνετε? Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα σας μιλήσω για τον εαυτό. Όχι για τον εαυτό μου, για τη λέξη εαυτός και πώς την χρησιμοποιούμε. Αν θέλετε να μάθετε, μπορείτε να μείνετε μαζί. Η λέξη αυτός χρησιμοποιείται για να τονίσουμε το εγώ μας, ότι πρόκειται για εμάς. Πολλές φορές ακούω μαθητές μου στην αρχή, όταν μαθαίνουν τη γλώσσα ακουστικά, αντί να πούν εαυτός, να λένε τον αυτό μου, τον αυτό του. Δεν είναι αυτός, είναι εαυτός, εγώ αυτός, εγώ ο ίδιος. Εαυτός είναι αρσενικό. Μπορεί να το λέει και μία γυναίκα, μπορεί να το λέει και ένα παιδί. Είναι όμως αρσενικό στη γραμματική. Είναι ο εαυτός. Και κλείνεται κανονικά ο εαυτός, του εαυτού, τον εαυτό και έχει και πληθυντικό η εαυτή, τον εαυτόν, τους εαυτούς. Και χρησιμοποιείται πάντα με το άρθρο. Δεν μπορώ να πω σκέτο εαυτός. Πρέπει να πω ο εαυτός. Αλλά όταν λέω ο εαυτός, δεν δηλώνω ποιανού εαυτός. Πρόκειται για μένα, πρόκειται για σένα, πρόκειται για κάποιον άλλον. Για να το δηλώσω αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσω την γενική της προσωπικής αντωνυμίας, τον σύντομο τύπο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους. Αυτή είναι η γενική της προσωπικής αντωνυμίας. Μπορείτε να τις δείτε κάπου σε κάποιο βίντεο, υπάρχουν. Και οπωσδήποτε τη χρησιμοποιούμε μαζί με τη λέξη εαυτός. Για παράδειγμα, λέω, ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, ο εαυτός του. Οι εαυτοί μας, οι εαυτοί σας, οι εαυτοί τους. Τον τύπο του πληθυντικού δεν το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά. Παραδείγματα. Εγώ. Δεν μου αρέσει ο εαυτός μου όταν θυμώνω. Ονομαστική. Ο εαυτός μου. Μπορώ όμως να πω, δεν πιστεύω ούτε τον εαυτό μου. Δεν πιστεύω ούτε εμένα όταν μιλάω. Αιτιατική. Εσύ. Σε νοιάζει μόνο ο εαυτός σου. Ή φεύγει κάποιος ταξίδι και του λέμε, πρόσεχε τον εαυτό σου, πρόσεχε εσένα, να είσαι καλά. Αυτός, ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι κύριος του εαυτού του. Αυτός να αποφασίζει για τον εαυτό του, για τον ίδιο. Μα μόνο τον εαυτό του σκέφτεται. Δεν σκέφτεται ποτέ τους άλλους. Νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσει και να βρει τον εαυτό του. Αυτό θα το λέγαμε για κάποιον που είναι σε μία δύσκολη κατάσταση, ίσως περνάει πολύ δύσκολα πράγματα και πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτός που ήταν παλιά. Οπότε πρέπει να ηρεμήσει και να βρει τον εαυτό του, τον παλιό καλό εαυτό του. Μόνο τον εαυτό της σκέφτεται. Ή πήρε τόσα πράγματα για τον εαυτό της και τίποτε για τα παιδιά. Πληθυντικός. Είμαστε πολύ μαζί και συζητάμε για ένα πράγμα. Να το
κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Μπορώ να πω, πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν θέλουμε να το κάνουμε ή όχι. Δηλαδή, κάθε ένας από μας να ρωτήσει τον εαυτό του. Θα μπορούσαμε να πούμε, επίσης, πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει πάλι ο κάθε ένας από μας να ρωτήσει τον εαυτό του. Εσείς, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να μην αρρωστήσετε, να είστε καλά. Επίσης, πολλές φορές, αντί για πληθυντικό, χρησιμοποιούμε τον ενικό, αλλά με το σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και πάλι μιλάμε για τον κάθε ένα ξεχωριστά από εσάς. Και αυτοί, τελευταία ακούω να μιλάνε μόνο για τον εαυτό τους. Τι συμβαίνει με αυτούς? Δεν τους απασχολεί τίποτε άλλο στον κόσμο? Εκφράσεις που θα ακούσετε να χρησιμοποιούμε με το εαυτός. Είμαι εκτός εαυτού. Σημαίνει είμαι πάρα πολύ θυμωμένη ή θυμωμένος, αν το λέει αυτό ένας άντρας. Μην νομίζεις ότι είναι έτσι. Απλά ήταν μια άσχημη στιγμή. Ήταν εκτός εαυτού. Κανονικά δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Κάνω κάτι αφεαυτού μου. Δεν του ζήτησε κανένας να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Αλήθεια, το έκανε αφεαυτού του. Μόνος του πήρε την απόφαση, χωρίς κανένας να του το ζητήσει, χωρίς κανένας να του το επιβάλλει. Έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Νομίζω πως είμαι ο Βοναπάρτης, ας πούμε. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του κάποιος που πιστεύει ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από αυτό που είναι ή ότι είναι απλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι κάποιος άνθρωπος πολύ σημαντικός. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της, για τον εαυτό του. Δεν είμαι ο εαυτός μου σήμερα. Αυτό θα το λέγαμε όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλά. Κάτι δεν πάει καλά, ψυχολογικά. Μπορεί κάποια μέρα κάποιος να είναι πολύ αφηρημένος. Μιλάμε και ενώ συνήθως απαντάει, ξαφνικά δεν μας απαντάει. Επαναλαμβάνεται αυτό και λέμε, μα τι συμβαίνει, δεν είσαι ο εαυτός σου σήμερα. Δεν είσαι όπως σε ξέρω, όπως είσαι συνήθως. Και τελευταία, θα σας πω για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη λέξη εαυτός υποκοριστικά. Τα υποκοριστικά, λοιπόν, ο εαυτός, ο εαυτούλης. Το χρησιμοποιούμε όμως αυτό με αρνητική έννοια, δηλαδή προσβλητικά ή υποτιμητικά. Αν πω σε κάποιον, μόνο ο εαυτούλης σου σε νοιάζει, εντάξει, δεν ενδιαφέρεσαι για τίποτε άλλο. Του λέω ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, μόνο για σένα ενδιαφέρεσαι. Οι άλλοι δεν παίζουν κανένα ρόλο στη ζωή σου. Μόνο ο εαυτούλης σου ή κοιτάει μόνο τον εαυτούλη του. Αυτά είχα να σας πω. Παρόλα αυτά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Λίγο ακόμα και τελειώνει ο χειμώνας. Και μετά θα νιώθουμε όλοι λίγο πιο ελεύθεροι. Θα νιώθουμε πιο ελεύθερους τους εαυτούς μας. Αυτά για αυτή την Κυριακή. Να είστε καλά και να είμαστε μαζί και την επόμενη. Εύχομαι. Σας χαιρετώ. Γεια σας.